Όμως και ατυχής υπό την έννοια ότι αν σκεφτεί κανείς πώς αρχίζει ο Φάουστ, μας αδικεί όλους μας. Και αρχίζει κάπως έτσι. Εσπούδασα φιλοσοφία, νομική, θεολογία. Και ειδού εγώ με τόσα φώτα, ίδια μωρός όπως και πρώτα. Πιστεύω ότι δεν αναλογεί σε κανέναν σε αυτή την αίθουσα. Σε κανέναν, είτε από εδώ είτε από εκεί. Κύριοι συνάδελφοι, κανείς δεν μπορεί να αντιληφθεί το περιεχόμενο της σημερινής συζητήσεως εάν δεν συνδυάσει αυτή με τις συζητήσεις του θέρους του 2015. Είναι μια ενότητα. Η σημερινή συζήτηση είναι συνέχεια των προηγουμένων. Τότε συνενετικά εψηφίστη το γενικό πλαίσιο και η συμφωνία. Η συνένεση ήταν ευρυτάτη. Πολλές από τις κουβέντες που γίνονται σήμερα αποτελούν επανάληψη πανομοιότυπων συζητήσεων και έκθεση ιδίων προβληματισμών που και τότε είχαν αναφερθεί. Ποιο λοιπόν είναι το σημερινό παράδοξο? Μα φυσικά το ότι η τωρινή διαφωνία έρχεται να αντικαταστήσει την παρελθούσα συμφωνία επί του όλου, η οποία όμως περιέγραφε τα πάντα, αυτό το όλο περιέγραφε και περιείχε τα πάντα με περισσή λεπτομέρεια, ώστε να μην αντιμετωπίζονται τώρα ως καινοφανή και αλόκοτα. Η τωρινή διαφωνία, νομίζουν κάποιοι, ότι θα εξαλείψει την ανάμνηση της παρελθούσας συνένεσης. Λες και αυτό ήταν αμάρτημα. Και θα λειτουργήσει ως κολυμβήθρα του Σιλοάμ για τα μέχρι τώρα βασανά μας. Διατυπώνω την παρατήρηση αυτή, κριτικού χαρακτήρος, εξαιτίας της οποίας φρονώ ότι επιβάλλεται η διεξαγωγή νυφάλιας συζήτησης χωρίς αντιγκλήσεις και υπερβολές. Οι δεσμευτικές συμφωνίες του προηγουμένου θέρους έχουν χρονικά όρια. Η διαπραγμάτευση σκληρή και κοπιώδης, κατά τη γνώμη μου, άλλοι ισχυρίζονται το αντίθετο, πρέπει να καταλήξει κάπου, παρά τις διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ μας. Η αγορά για την οποία πολλοί ολοφύρονται και την φροντίζουν θέλει ησυχία και σταθερότητα. Με εκεί συμφωνούμε όλοι. Το καλοκαίρι ο κόσμος περιμένει να δουλέψει. Μόνος τρόπος είναι να κλείσουν τα ανοιχτά θέματα και να υπάρξει σιγουριά. Μια προϋπόθεση εντασσομένη στην καλοκαιρινή συμφωνία του 2015 είναι οι δύσκολες σημερινές ρυθμίσεις. Προϊόντα αδύρυτης ανάγκης. Μια άλλη αρχίζει να διαφαίνεται και ελπίζω να προκύψει στο Eurogroup της 24ης. Το εύχομαι ολόκληρη ψυχα και κατά βάθος πιστεύω ότι το εύχεστε και όλοι εσείς. Σε αυτό σκοπούν και οι προσπάθειες της κυβέρνησης. Στα πλαίσια αυτά επιβάλλεται ήρεμο πολιτικό κλίμα. Δεν το διεπίστωσα όμως. Η άσκηση της κριτικής πρέπει να εμπεριέχει και πρόταση. Αλλιώς ο πολιτικός λόγος ακυρώνεται. Οι ρυθμίσεις αυτές που συζητούμε είναι μία πρόταση. Ωστόσο δεν έχω ακούσει πλην της κριτικής άλλη εναλλακτική στα πλαίσια πάντα των συμφωνιών που εψηφίθησαν ευρέως το περσινό καλοκαίρι. Το λίγο χρόνο που μου απομένει, δεν θα τον εξαντλήσω όλο το χρόνο που έχω γιατί είναι και η ώρα τέτοια, νομίζω ότι είχα να πω το είπα, θα ήθελα για λίγο να αναφερθώ σε ένα θέμα στο οποίο αναφέρθηκα και στις επιτροπές, κύριε Υπουργέ, και αφορά το άρθρο 52. Δηλαδή το αυξημένο ΦΠΑ στα νησιά και ιδιαίτερα την περίπτωση της Σύρας. Αναφέρομαι σε αυτό χωρίς πολλές λεπτομέρειες σήμερα, καθότι εξέθεσα τότε την ιδιαιτερότητα των περιπτώσεων, της περιπτώσεως. Πιστεύω ότι η σχετική διάταξη του νόμου 4334 του 2015, που ψηφίστηκε από όλους τότε και καθιέρωνε τη σταδιακή εξέλιξη της επιβολής στο θέμα του αυξημένου ΦΠΑ, επιτρέπει εξαιρέσεις με την ανάλογη κριτική ερμηνεία. Σας καλώ να το λάβετε υπόψη. Ας είναι λοιπόν αυτό το καλοκαίρι μια ανάσα για ένα χυμαζόμενο αστικό πληθυσμό, αυτή είναι η ιδιαιτερότητα που επικαλούμε, και κλείνω μια λέξη κλειδί που σαφώς όλοι τη γνωρίζετε και ενισχύει, είναι του λόγου το αληθές για αυτά που είπα προηγουμένως και για όσους γνωρίζουν. Θυμίζω το νεόριο της Σύρου που ενισχύει αυτά τα οποία λέω, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και τους ανθρώπους τους οποίους έχει να θρέψει. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για την ανοχή σας. Ευχαριστούμε τον κύριο Σύρου και για την εξοικονόμηση χρόνου. Το λόγο έχει...